Ακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης καθαρισμός των ρεμάτων ενόψης κακοκαιρίας από το Δήμο της Δράμας. Σειρά προσπαθειών για να λειτουργήσουν εκ νέου οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο διπορικός στο Μενίκιο από το Σάκη Πετρόπουλο. Έκθεση φωτογραφίας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Στον καθαρισμό των μεγαλύτερων ρεμάτων που βρίσκονται στην πόλη της Δράμας προχώρησαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μετά και το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει έντονες βροχές και καταιγίδες για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πράγματι, είχαμε πληροφόρηση ότι υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Εμείς, για να προλάβουμε ενδεχόμενα το κακό, μπήκαμε. Το πρώτο που θέλαμε να κάνουμε είναι ο χύμαρος καλυφίτου. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον στη γέφυρα που είναι πίσω από την ΕΟΓΑΛ. Μπήκαμε μέσα με μηχανήματα, λίγο αναμοχλεύσαμε τον χώρο, ανοίξαμε λίγο τις σωληνώσεις που είχε από κάτω, προκειμένου να αποφύγουμε ενδεχόμενα αρνητικά. Γλιτώσαμε όμως, δεν είχε ιδιαίτερη κακοκαιρία και νομίζω τώρα σήμερα δουλεύουν ήδη τα παιδιά εκεί, να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τον χώρο για να μην έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον για τους χειμερινούς. Αναφορικά με τα φρεάτια μέσα στην πόλη. Ούτως ή άλλως η ΔΕΙΑΔΕ έχει επιληφθεί του θέματος, ήδη ασχολούνται και με το θέμα των φρεάτιων και νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Συνεχίζει είναι η επικοινωνία που έχει ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τη μη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Δράμας και που η προθεσμία λειτουργίας τους έληξε την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Δράμας ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες της Δράμας που δεν μπορούν να αθληθούν. Αρχικά θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους τους πολίτες της Δράμας σχετικά με το θέμα που προέκυψε από 1 Σεπτεμβρίου με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα ήθελα να κάνω όμως μία αναδρομή στο παρελθόν για να γνωρίζουν οι πολίτες της Δράμας όλη την αλήθεια. Νόμος 4049, 23 Φεβρουαρίου 2012, άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα ο συγκεκριμένος νόμος υπάρχει από το 2012 για να μπορούν όλοι οι Δήμοι να βγάλουν την άδεια καταλληλότητας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Επειδή δεν έγινε τίποτε, δόθηκε μια παράταση μέχρι 31/12 του 2013. Και πάλι δυστυχώς οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δράμας δεν πήραν αδειοδότηση. Στην συνέχεια δόθηκε και νέα παράταση μέχρι 30/6 του 2014. Που πάλι δεν πήραν άδειες οι εγκαταστάσεις οι αθλητικές του Δήμου Δράμας. Και στην συνέχεια με υπουργική απόφαση δόθηκε παράταση μέχρι 31/8 του 2014. Και έρχεται η νέα δημοτική 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα της θητείας της, και ορισμένοι κύκλοι, δυστυχώς που τους καταγγέλνω, βγαίνουν και λένε ότι ο Δήμαρχος Δράμας έκλεισε τα γήπεδα. 23 Φεβρουαρίου 2012, 1 Σεπτεμβρίου 2014, σε μια μέρα τι να προλάβω να κάνω. Παρόλα αυτά όμως, επειδή το θέμα είναι σημαντικό και απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και παιδιά που αθλούνται, χθες είχα μία σύσκεψη όλων των υπηρεσιών και σήμερα μετά από σας πάλι μία δεύτερη σύσκεψη για να δούμε πλέον σοβαρά πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται. Τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αθλητισμού, νομικοί σύμβουλοι, περιφέρεια,
αστυνομία, πυροσβεστική, τα πάντα. Εκτός από την χθεσινή λοιπόν σύσκεψη που σήμερα την ανανεώσαμε στη λογική ότι επιτέλους πρέπει να δώσουμε λύση σε αυτό το σημαντικό θέμα, χθες μετά τη βοήθεια του βουλευτή μας, του κύριου Κυριαζίδη, του Δημήτρη, που τον ευχαριστώ και δημόσια, μίλησα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ανδριανό, καθώς και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ντινόπουλο, πάνω σε αυτό το σημαντικό και μεγάλο θέμα που δεν δημιουργήθηκε μόνο στη Δράμα, αλλά απασχολεί όλους τους καινούριους δημάρχους ανά την Ελλάδα. Και αποφασίστηκε σήμερα το πρωί, μέσα από τα αρμόδια όργανά μας, τον υποψήφιο πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη, μια σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ντινόπουλο, μετά από προτροπή προσωπική δική μου, να συναντηθούν για να μπορέσουμε να πάρουμε μία παράταση, έτσι ώστε οι νέοι δήμαρχοι να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα. Το έχω πει και στην πρώτη συνέντευξή μου, το λέω και σήμερα. Η Δημοτική Αρχή, η νέα Δημοτική Αρχή, δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Συγκάλεσε τις επιτροπές, μίλησε με τα αρμόδια όργανα, απευθύνθηκε στην κεντρική εξουσία που είναι αρμόδια να δώσει λύσεις. Οι μόνοι που δεν φταίνε, και το λέω κατηγορηματικά, είναι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και οι γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Ειλικρινά λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη και θα προσπαθήσω όσο περνάει από το χέρι μου να καλύψω αυτό το θέμα και να δώσω λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Και κάτι άλλο προς πληροφόρηση. Ο συγκεκριμένος νόμος 40-49 λέει ότι τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει την διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων. Και απευθύνω μια ερώτηση στους συγκεκριμένους κυρίους και με πολύ σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους λέω στους συμπολίτες μας. Πρώτη μέρα ανέλαβα. Τι θα μπορούσα να κάνω από την πρώτη κιόλας μέρα? Έκανα τις ενέργειες που αποτείται και έπρεπε να γίνουν όπως σας τις ανέφερα. Εγώ σας έκανα μια ιστορική αναδρομή του νόμου και των παρατάσεων. Για αυτό το πράγμα ας λογοδοτήσουν οι προηγούμενοι. Σας το είπα από την αρχή και σας το λέω για μια δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει να κάνω μια στήρα αντιπολιτευτική τακτική για το τίποτε. Οριστικό διαζύγιο πήραμε τις εκλογές. Εδώ πρέπει να λύσουμε προβλήματα και θέματα που παρουσιάζονται. Άρα από εδώ και στο εξής, τι μπορούμε να κάνουμε? Αλλά άπλετε φως και γνώση στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το σύνθημα της νέας Δημοτικής Αρχής. Ήδη, όπως σας είπα πριν από λίγο, συγκαλέστηκε το αρμόδιο όργανο για να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Για να μην φύγει λοιπόν μια ακόμη παράταση χωρίς να δοθεί λύση. Αλλά το θέμα είναι δύσκολο, το ξεκαθαρίζω. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι η αδειοδότηση του κολυμβητηρίου. Εκεί θέλει ξεχωριστή παρέμβαση που θα το δούμε σε πολύ σύντομο χρόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ομόφωνα αποφάσισαν οι 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι Δράμας της παράταξης Πόλη και Ζωή ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η παράταξη δεν πρέπει να εκλέξει επικεφαλής ή υποψήφιο δήμαρχο. Το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνελεύση Σωματείου. Αναφορικά τώρα με την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης θα αναλάβει συγκεκριμένους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας. Εντός του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα επικεφαλής συντονιστής εισηγητής να είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Ζαχαριάδης. Το αποτέλεσμα των εκλογών για την παράταξή μας ήταν αναπάντεχο και οδυνηρό. Εμείς οι 8 εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την επόμενη κιόλας μέρα συνεχίσαμε αμύωτα και αταλάντευτα το έργο μας από τις θέσεις ευθύνης τις οποίες κατήχαμε μέχρι και τη λήξη της θητείας μας. Για την παράταξή μας, την παράταξη Πόλη και Ζωή, ένας επιτυχημένος κύκλος έκλεισε και ένας νέος ανοίγει. Αυτό που προέχει είναι να κοιτάξουμε το αύριο, μελετώντας και εκτιμώντας το χθες. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την παραίτηση του Δημάρχου και Ιδρυτή της παράταξής μας, Κυριάκου Χαρακίδη,
Οι ευθύνες μας μεγαλώνουν. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε με επιτυχία την ιστορική αυτή παράταξη, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα δημιουργική πορεία από τη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους χιλιάδες δραμηνούς και δραμηνές που επένδυσαν τα θέλω, τα σχέδια, τα όνειρα, τα οράματά τους. Κάτω από αυτές τις διαπιστώσεις και τη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε, είμαστε μπροστά σας και οι 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι για να σας δηλώσουμε ότι συνεχίζουμε ενωμένοι σαν μια οικογένεια το νέο μας δρόμο. Στην προσπάθειά μας αυτή αποφασίσαμε από κοινού και ομόφωνα, αφενός μεν για τον τρόπο λειτουργίας μας και αφετέρου για τις πολιτικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Καταλήξαμε λοιπόν ομόφωνα ότι την δεδομένη χρονική στιγμή η παράταξή μας δεν πρέπει να εκλέξει επί της ουσίας επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο. Το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Πόλη και Ζωή για να αποφασιστεί ο χρόνος, ο τρόπος και οι διαδικασίες που θα επιλεγούν για την ανάδειξη του επικεφαλής και υποψηφίου δημάρχου. Μέχρι τότε, η συναπόφαση, η συνευθύνη, η συντροφικότητα και η πολυσυμμετοχικότητα θα χαρακτηρίζουν κάθε κίνηση της παράταξής μας. Γιατί ούτε τα δαχτυλίδια, ούτε τα κομπολόγια, ούτε τα ρολόγια είναι στην πολιτική μας κουλτούρα. Αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος θα αναλάβει συγκεκριμένους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας και θα είναι αυτός ο εισηγητής της παράταξής μας. Για την υποχρέωση ορισμού επικεφαλής εντός του Δημοτικού Συμβουλίου που απορρέει από τις διατάξεις του Καλλικράτη, αποφασίστηκε ομόφωνα επικεφαλής συντονιστής εισηγητής να είναι ο υποφαινόμενος ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Ζαχαριάδης. Θέλουμε τέλος να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους συνδημότες μας που αγωνιούν για το μέλλον αυτής της παράταξης. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι προχωρούμε αποφασισμένοι, συνειδητοποιημένοι και ενωμένοι. Για μας η συμμετοχή και συνδρομή τους είναι απαραίτητη και να θυμούνται ένα πράγμα, ότι στο μεγάλο αυτό κύκλο που ανοίξαμε, οι επιτυχίες είναι μπροστά μας. Στο γραφείο που δημιουργήθηκε αρχικά με την κατασκευή του Δημαρχείου θα δέχεται επισκέψεις ο κύριος Χριστόδουλος Μαμσάκος και όχι στο γραφείο που χρησιμοποιεί ο κύριος Χαρακίδης. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Δράμας, το γραφείο που τώρα χρησιμοποιεί είναι αρκετό για όλες τις ανάγκες του Δημάρχου. Αυτό που είχα πει και προεκλογικά, το λέω και σήμερα, είναι ότι το γραφείο που θα δέχεται ο νέος Δήμαρχος και τους πολίτες και τις υπηρεσίες είναι το συγκεκριμένο γραφείο το οποίο είχε δημιουργηθεί αρχικά με την κατασκευή του νέου Δημαρχείου. Αυτό λοιπόν το γραφείο πληρεί τις προϋποθέσεις, με φτάνει και με παραφτάνει. Για τα σχόλια που γίνονται για τη φωτογραφία στο Facebook, απαντάω με αυτό που είπα πριν από λίγο. Ο κόσμος και οι υπηρεσίες δέχονται από τον Δήμαρχο στο συγκεκριμένο γραφείο, που το συγκεκριμένο γραφείο θα υπάρχει μέχρι και την λήξη της πενταετίας. Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη απίφθινε σήμερα το μέλος του ΠΑΜΕ Γιώργος Βοζίκης. Παράλληλα, από την Δράμα θα υπάρξει και λεωφορείο το οποίο θα ξεκινήσει στις 2.30 το μεσημέρι. Η Γραμματεία Δράμας του ΠΑΜΕ, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποριοπαλλήλων Ομού Δράμας, ο Σύλλογος Γυναικών Μέλος της ΟΓΕ, η τοπική γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ και της ΠΑΣΥ, καλούμε τους εργαζόμενους στα άλλα λαϊκά στρώματα, την νεολαία της Δράμας, σε συμμετοχή στη συγκέντρωση που καλεί το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, η ώρα 6 το απόγευμα, επαφορμή της ΔΕΘ. Με τη δράση μας όλο το προηγούμενο διάστημα, αναδείξαμε την ανάγκη ανασύνταξης του εργατικού κινήματος σε ταξική κατεύθυνση, πραγματικά χειραφετημένη και αγωνιστική, μακριά από τις ξεπουλημένες ηγεσίες του παλιού και νέου εργοδοτικού συνδικαλισμού. Την ανάγκη συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στον κοινό εχθρό, τα μονοπόλια και την πολιτική που τα υπηρετεί. Γιατί η επίθεση που δεχόμαστε είναι ενιαία. Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, απλήρωτοι εργαζόμενοι, πεντάμινη δουλειά χωρίς δικαιώματα και ξανά ανεργία που καλπάζει, κατάργηση της Κυριακής αργίας, ελαστικές σχέσεις εργασίας με επιδοτήσεις δώρο στους μεγαλοεργοδότες, αύξηση των ενσύμων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση, μικρομάγαζα που κλείνουν, αγρότες που ξεκληρίζονται, λαϊκές οικογένειες που ζουν με το φόβο της διακοπής του ρεύματος. Είναι ένα κομμάτι μόνο από το βάρος που σηκώνουμε σήμερα
εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα. Και σχεδιάζουν και άλλα μέτρα. Δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Γιατί έτσι φτιάχνονται τα περίφημα πλεονάσματα, έτσι θα έρθει η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας, η ανάπτυξη όπως την ονομάζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η παραγωγική ανασυγκρότηση όπως την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος τους είναι ένας. Φθηνή εργατική δύναμη, λαός με σκυμμένο το κεφάλι. Αυτό είναι που ονομάζουν ανταγωνιστικότητα. Αυτή λοιπόν την ανταγωνιστικότητα, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να την κάνουμε σημαία μας, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Γιατί τα συμφέροντά μας δεν είναι ίδια με αυτά του κεφαλαίου. Μπορούμε και πρέπει άμεσα να αλλάξουμε την κατάσταση προς όφελός μας. Με κατακτήσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή μας σήμερα, με συνολικότερο αγώνα για να μην πληρώσει ο λαός ούτε ευρώ από το χρέος που δεν έχει δημιουργήσει, για να βγούμε από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνο δεινά θα μας φέρουν, για να γίνουν οι εργαζόμενοι τελικά κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουν, σε μια κοινωνία που είναι η μόνη ικανή να εξασφαλίσει τις σύγχρονες ανάγκες μας, με λαϊκή οικονομία και εξουσία. Αγώνα λοιπόν μακριά από μυρολατρίες και δίθεν ρεαλιστικές λύσεις, που τόσα χρόνια λειτουργήσαν σαν ανάχωμα για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Νομού Δράμας θα συνεχίσει να βρίσκεται στους χώρους δουλειάς, να έρχεται σε επαφή με κάθε εργαζόμενο, αντιπαλεύοντας κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα που θα προκύπτει. Στόχος μας είναι να μαζικοποιηθεί το Σωματείο με την οργάνωση όλο και περισσότερων εργαζομένων και η ζωντανή του λειτουργία που θα αγκαλιάζει κάθε πτυχή της ζωής του εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Πρώτος αγωνιστικός σταθμός λοιπόν που καλούμε εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, η πορεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, ώρα 6 το απόγευμα. Ένα μικρό διπορικό στο Μενίκιο Όρος έκανε ο Σάκης Πετρόπουλος με την κάμερα της Α Τηλεόρασης, ο οποίος μας μεταφέρει τις ομορφιές της περιοχής, ενώ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον αντιδήμαρχο Προσοτσάνης υπογράμμιστηκε πως η δημοτική αρχή είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Τηλεόραση πραγματοποίησε ο διπορικό στο όρος Μενίκιο του νομού μας. Εδώ βλέπουμε το δημοτικό διαμέρισμα της Χαριτωμένης, όπου το συνεργείο της Α Τηλεόρασης άφησε εδώ και λίγα λεπτά και πήρε τον ανηφορικό δρόμο για να πάμε στις πηγές της Χαριτωμένης, όπου εκεί το νερό είναι δροσερό και ξακουστό. Εδώ βλέπουμε το Μενίκιο. Και εκεί, κάτω το ιερό, όπου κάτοικοι της Χαριτωμένης εκτελέστηκαν από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες. Ηρεμία, το τοπίο είναι μοναδικό. Πάμε να συνεχίσουμε το διπορικό στο Μενίκιο με την Α Τηλεόραση. Πρώτη μας τάση στο κιόσκι του Συλλόγου Χαριτωμένης, όπου εδώ, από υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, διακρίνουμε την πεδιάδα εδώ της Δράμας, εδώ το δημοτικό διαμέρισμα της Χαριτωμένης και απέναντι το βουνό της Μικρόπολης. Ο Σύλλογος Χαριτωμένης έκανε το κιόσκι και τα ονόματα των συμμετασχόντων σε αυτό το πανέμορφο κιόσκι σε υψόμετρο 800 μέτρων και βέβαια το διπορικό συνεχίζεται. Φορίζοντας προς το ύψωμα Τσατάλκα συναντούμε το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου εδώ οι κάτοικοι της Χαριτωμένης την Άνοιξη γιορτάζουν προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου στο πανέμορφο εδώ τοπίο. Και βέβαια ανηφορίζοντας διαπιστώνουμε ότι η βλάστηση είναι διαφορετική, καθώς βλέπουμε πεύχα, καστανές και βέβαια συνεχίζεται το διπορικό μας. Εδώ ο χάρτης του Μενικίου με το πρόγραμμα αξιοποίηση και έργα δασικής αναψυχής Μενικίου Όρους μας της Περιφέρειας και του Δασαρχείου Δράμας μας οδηγεί στην τοποθεσία Τσιφτσέολουκ Δημοτικού Διαμερίσματος Χαριτωμένης, όπου διαθέτει
πόσιμο νερό και όσκι αν τη διαμονή παρατήρηση του οποίου καθόστηκε τραπεζόκαμπους για την εξυπηρέτηση υπαίθριου γεύματος. Εδώ η βρύση με το νερό το οποίο όπως είναι μοναδικό. Και πάμε να δούμε και την τοποθεσία. Μοναδικό κάλος, φυσικό κάλος. Υπάρχουν εδώ οι μπάγκοι για φαγητό. Τα δέντρα σχηματίζουν ένα τοπίο. Εδώ βρισκόμαστε κοντά στην οριογραμμή με τον ομό Σερών. Στη θέση γνωστή ως Πικούλη. Η βλάστηση μοναδική, το τοπίο φανταστικό, θα λέγαμε ηρεμή πάνω απ' όλα. Εδώ το άγριο βατόμουρο Μενικίου, ξεχωριστό και μοναδικό για γλυκά. Άγριο βατόμουρο Μενικίου. Το διαφορικό μας συνεχίζεται και φτάσαμε στο γνωστό οροπέδιο για Ελλά, του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαριτωμένης Φόρου Μενικίου, και απέναντι βέβαια βλέπουμε ότι εκεί είναι ο νομός Σερών. Εδώ το δάσος Οξιά στο Μενίκιο. Η Οξιά με την άγρια φουντουκιά εδώ συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό, ξεχωριστό. Μενίκιο Νόρος. Εδώ βλέπουμε και μια καλύβα κάποιων φυσιολατρών, κάποιων φυσιολάτρες, κυνηγοί, μαζί βέβαια και το νερό για τα ζώα. Μοναδικό τοπίο. Ένα χίλιες λέξεις σε υψόμετρο πάνω από 1800 μέτρα. Η φύση εδώ σε όλο το μεγαλείο της, άγρια βατόμουρα Μενικίου. Εδώ ο χάρτης μας ενημερώνει ότι βρισκόμαστε στα πλατανοχώραφα Χαριτωμένης. Η Καλυθέα είναι 10 χιλιόμετρα, η Χαριτωμένη 8, το καταφύγιο της Χαριτωμένης 3, η Αγριανή, το νομός Σερών, 8 χιλιόμετρα. Μοναδικό για τα τηλεοπτικά χρονικά. Εδώ το διπορικό της Αλφα τηλεόρασης εντοπίζει αγέλη άγριων αλόγων Μενικίου. Στο βάθος η αγέλη κοντά στα 50 θα είναι, άγρια άλογα Μενικίου. Βρισκόμαστε όπως είπαμε στα όρια δράμα Σερών, στα πλατανοχώραφα Χαριτωμένης, γνωστό στους τοπικούς κατοίκους ως Λαϊλιά, και απέναντι εντοπίσαμε αγέλη άγριων αλόγων. Συναντάμε αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Εδώ η καινούρια υδατοδεξαμενή. Όπου ο Δήμαρχος Μπροτζάνης, ο κύριος Άγγελος Λύσαλης, ανταποκρίθηκε το πάγιο έτοιμο εδώ των κτηνοτρόφων, να υπάρξει η υποδομή εκείνη και η βοήθεια εκ μέρους του Δήμου, που όντως υπάρχει. Στα πλατανοχώραφα του Μενικίου εδώ συναντήσαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, ο Δήμος συμπαρίσταται εδώ στους κτηνοτρόφους. Βεβαίως συμπαρίσταται, είναι ένα αίτημα των ανθρώπων που ανταποκριθήκαμε με συνεργασία με την περιφέρεια. Έχουμε ανταποκριθεί σε αρκετά χωριά
και είμαστε ευχαριστημένοι για το έργο που έχουμε κάνει. Τι γίνεται με τις πηγές χαριτωμένες? Οι πηγές έχουν τελειώσει οι μελέτες, είναι έτοιμες για μόλις ανοίξει το μέτρο να μπουν μαζί με την πετρούσα και με τους πύργους. Άρα υπάρχει μέρημνα και, και προοπτική για βελτίωση. Οι πηγές είναι ένα παλιό αίτημα όλων των κατοίκων. Έχουν γίνει σχετικές μελέτες. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το νερό που υπάρχει είναι άφθονο. Μπορούν να ανταποκριθούν για 1.500 κατοίκους. Πάντως εδώ στα πλατανοχώραφα, εδώ στο γνωστό Γιαηλά, υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι που έχουν ζώα ελευθέρας βοσκής. Είναι αρκετοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι ζουν εδώ και έχουν τα ζώα τους. Ευχαριστώ και να είστε καλά για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Με Νίκιο, στα όρη με τον ομό Σερών, εδώ είναι η πηγή του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαριτωμένης, η πηγή στην τοποθεσία Άκουναρ. Ξεκίνησε σήμερα το νέο επιστημιστικό πρόγραμμα της Ένωσης Κυριών Δράμας που αφορά στη μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των 60 ετών. Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 74 οικογένειες και θα διαρκέσει για ένα χρόνο. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό λόγο να είμαστε χαρούμενοι, γιατί καταφέραμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος. Αφορά την μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των 60 ετών. Από το πρόγραμμα αυτό θα ωφελούνται 74 οικογένειες και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα, στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των επωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ώστε να έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιπλέον, με στόχο την ομαλή λειτουργία και έλεγχο του προγράμματος, έχουν προσληφθεί 2 κοινωνικοί λειτουργοί και έχουμε προχωρήσει στην προμήθεια υλιοτεχνικής υποδομής για ένα νέο γραφείο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η συνεργασία 2 κοινοφελών οργανισμών για την κάλυψη ολόκληρου του κόστους του προγράμματος, οι οποίοι είναι το ΤΥΜΑ, Κοινοφιλές Ίδρυμα και το Κοινοφιλές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης. 176 τελικά από τις 200 θέσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ εγκρίθηκαν για το Δήμο της Δράμας, όπως σημειώνει η απερχόμενη πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Δράμας, Χρύσα Σιδηρά, ενώ υπογραμμίζει πως καλό θα ήταν και η νέα Δημοτική Αρχή να συνεχίσει το εν λόγω πρόγραμμα. Σε αποφυγή παρεξηγήσεως θα ήθελα να ενημερώσω ότι αν και η Δημοτική Αρχή άλλαξε χέρια, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων και των οργανισμών για την ώρα παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τα ονόματα των καινούριων προέδρων, αντιπροέδρων και τα λοιπά των διοικητικών συμβουλίων. Με αυτή την αρμοδιότητα λοιπόν ως προέδρου ακόμα και αφού εξυπηρετώ κανονικά σε ό,τι αφορά στο νομικό πρόσωπο, θα ήθελα να ενημερώσω για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, της ΤΑ και τους παιδικούς δημοτικούς σταθμούς και να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των δημοτικών παιδικών σταθμών και του νομικού προσώπου σε αυτό το πρόγραμμα, έγινε η αίτηση συμμετοχής κατόπιν του αποτελέσματος των εκλογών. Δηλαδή, εμείς συνεχίσαμε να εργαζόμαστε, καταθέσαμε την αίτηση και οφείλω να πω ότι ήταν ένας γολγοθάς η όλη η διαδικασία, γιατί φέτος το πρόγραμμα ζητούσε πολύ παραπάνω δικαιολογητικά. Παρ' όλα αυτά, αιτηθήκαμε και είμαστε ένας συγκεκριμένος φορέας. Ζητήσαμε 200 θέσεις για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Εγκριθήκανε οι 176. Στη Δράμα μέσα βέβαια καλύφθηκε το ποσό των 100% των θέσεων που ζητήσαμε. Μείνανε κενές κάποιες από τις θέσεις των χωριών, όχι βέβαια με υπηρετιότητα δική μας, προφανώς γιατί δεν υπήρχαν αιτήσεις ή γιατί δεν καλύφθηκαν, δεν είχαν τα ανάλογα δικαιολογητικά. Θα ήθελα να πω ότι φέτος για πρώτη φορά παρατηρήσαμε ότι πολύ μεγαλύτερος αριθμός γονέων ενδιαφερομένων κάνανε τις αιτήσεις τους, τόσο απλά για τους παιδικούς σταθμούς,
όσο και για το πρόγραμμα. Και συνολικά θα ήθελα να ενημερώσω ότι ήταν μια πρωτοβουλία αυτή που εδώ είναι η τέταρτη χρονιά που συμμετέχουμε. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από το 2011. Οπότε μεταξύ αυτών 11 έως και 14-15 που υποβάλαμε την αίτηση θα εξυπηρετηθούν πάνω από 700 παιδιά και το κέρδος στα ταμεία του Δήμου θα είναι πάνω από 1.600 γύρω στο 1.700 μέσω όρου που θα έρθουν στα ταμεία του Δήμου και που έχουν έρθει μέχρι τώρα ένα ικανοποιητικό ποσό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ήταν από δική μας πολιτική βούληση γιατί το πρόγραμμα αυτό ίσχυε αλλά ήταν ανενεργό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Πιστεύω η νέα Δημοτική Αρχή να συνεχίσει το πρόγραμμα, να εγκρίνεται ως δομή και ως φορέας, για να μπορέσουν να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, μάλιστα σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά. Η προγραμματισμένη τώρα συναυλία του Μανώλη Λιδάκη και του Γιάννη Κόσυρα που θα γινόταν στο γήπεδο της Δόξας Δράμας στις 9 Τετάρτου μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο του Δημήτρη Κραχτίδη λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν από αύριο στην πόλη της Δράμας. Για το συγκεκριμένο θέμα μας μίλησε ο διοργανωτής της συναυλίας Νίκος Κωνσταντινίδης. Να ενημερώσουμε τους φίλους του Κότσερα και του Λιδάκη ως διοργανωτές ότι η συγκεκριμένη συναυλία αναβάλλεται λόγω των επικείμενων φαινομενικών καιρικών συνθήκων των οποίων θα επικρατούσαν στην πόλη και στον νόμο της Δράμας. Η συγκεκριμένη συναυλία θα γινόταν στο γήπεδο της Δόξας 4/9/2014. Μεταφέρεται 11/9/2014 στο κλειστό γυμναστήριο Καραχτίδη και περιμένουμε με μεγάλη χαρά να δούμε από κοντά τους φίλους του Γιάννη Κότσερα και του Μανώλη Λιδάκη. Η Ένωση Κυριών ανακοινώνει ότι ξεκινάει μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά τα οποία επιθυμούν να εισαχθούν στην Σχολή Καλών Τεχνών και παράλληλα ότι ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά μαθήματα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Ένωση Κυριών Δράμας θα υλοποιηθούν κάποια καλλιτεχνικά μαθήματα. Ήδη οι εγγραφές έχουν αρχίσει και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα τα οποία θα υλοποιηθούν στο σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας είναι το τμήμα ζωγραφικής που είναι από 5,5 ετών και άνω, είναι εφήβων και ενηλίκων, αγιογραφίας, κοπτικής αραπτικής, κοσμήματος, καλλιτεχνικής χειροτεχνίας και τμήμα μουσικοκινητικής, θεατρικής και εικαστικής έκφρασης για παιδιά που είναι από 4 έως 12 ετών. Επίσης, φέτος έχουμε σκεφτήκαμε, επειδή ξέρουμε ότι πολλά παιδιά ενδιαφέρονται για τη Σχολή Καλών Τεχνών, να αξιοποιήσουμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, για να μπορέσει να προετοιμάσει παιδιά τα οποία επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όπως είπα, οι εγγραφές θα είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν κανονικά τα μαθήματα να υλοποιούνται. Έκθεση διοργανώνουν τα τμήματα φωτογραφίας του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου της Δράμας στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ όπως σημειώνει ο υπεύθυνος του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, συνεχίζονται και οι εγγραφές στο κέντρο για τα ομαδικά τμήματα. Ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στην υλοποίηση των πράξεων Κέντρα Διαβίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Κέντρα Διαβίου Μάθησης Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία είναι ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας υλοποιεί δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους ενήλικες. Προς το παρόν έχουμε υλοποιήσει προγράμματα εθνικής εμβέλειας 25 και 50 ωρών. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας φροντίζουμε πάντα να μαθαίνουμε μέσα από την πρακτική με βιωματικές επισκέψεις. Τα τμήματα φωτογραφίας που υλοποιήθηκαν επιτυχώς πέρσι με τον εκπαιδευτή τον κύριο Σεραφιμίδη Σεραφείμ διοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Μελίνα. Τα εγγένεια, σας περιμένουμε όλους τα εγγένεια τα οποία έχουν ενταχθεί στις προφεστιβαλικές παράλληλες εκδηλώσεις των ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Θα μας τιμήσει ιδιαίτερα η παρουσία σας. Ελάτε να μας γνωρίσετε, να μάθετε για τα προγράμματά μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, να είναι ενήλικας και βέβαια να ενδιαφέρεται να μαθαίνει για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα τμήματα αφορούν προγράμματα εθνικής εμβέλειας του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσα τμήματα θα δημιουργηθούν. Αυτό εξαρτάται από τον ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υποβολή ατομικών αιτήσεων. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Τα προγράμματά μας αφορούν ξένες γλώσσες, υπολογιστές, προγράμματα οικονομίας, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών, όπως είπαμε, ψυχολογίας, κοινωνικού ενδιαφέροντος και είναι δωρεάν. Η μόνη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος σε ένα τμήμα είναι να καταθέσει τη σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων Κέντρα Διαβίου Μάθησης, Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Κέντρα Διαβίου Μάθησης, Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, άξονα προτεραιότητας 7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.